Μέτωπο τώρα με τι πολυεθνικές εταιρείε άνοιξε η Κομισιόν, η οποία επέβαλε σήμερα πρόστιμο 337 εκατομμυρίων στον Αμερικανικό Κολοσσόμον τελέ. Η απόφαση έρχεται λίγε μέρε μετά τη σχετική επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού, στην οποία επισημένονταν οι στρεβλώσει στον ανταγωνισμό από τι πρακτικέ ακριβώ τέτοιου είδου των πολυεθνικών. Καμπάνα 337 εκατομμυρίων ευρώ στον αμερικανικό κολοσσό της αγοράς μπισκότων και σοκολάτας Μοντελέζ επέβαλε η Κομισιόν για σωρία παραβάσεων που έπληξαν τον ανταγωνισμό στην ευρωζώνη. And this consumers who ended up paying more for chocolates biscuits and coffee. Αυτό που στην ουσία έκανε η Μοντελέζ είναι να κατακαιρματίσει την ενιαία αγορά, εδίδινε επίσης εντολή στους πελάτες τη σε μια χώρα κράτος μέλος της Ευρωζώνη να χρεώνουν ακριβότερα τα προϊόντα που εξήγαγαν σε άλλες χώρες χώρες μέλη. This case is about the price of rosaries. It's a key concern to European citizens and even more obvious in times of very high inflation. Where many are in a cost of η Κομισιόν ερευνά την Αμερικανική εταιρεία ήδη από το 2019, πραγματοποιώντα μάλιστα και έρευνε στι εγκαταστάσει τη. Κύριε, μαζί μα η Έλληνα Λάσσα, είναι εντυπωσιακό το ποσό, δηλαδή αυτή και είναι καμπάνα. Ε, άρα συμβαίνει και αλλού αυτό που συμβαίνει. Εδώ δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα. Είναι η ένταση, μάλλον εδώ στην Ελλάδα, που προξενεί τέτοια αντίδραση στον κόσμο. Συμβαίνει και αλλού. Όπω το λε και αυτό εντόπισε ακριβώ η Κομισιόν. Τι κάνουν οι πολιεθνικέ, τι έκαναν οι Μοντελέ. Σπάνε την ευρωπαϊκή αγορά σε κομμάτια. Χωρίζουν περιοχέ και ορίζουν στου χοντρέμπορου τι τιμέ mm. τι οποίε θα διαθέτουν τα προϊόντα του. Μάλιστα, χαρακτηριστικό έβριμα τη έρευνα τη Κομισιόν είναι η περίπτωση τη Γερμανία. Έχει ένα χοντρέμπορο εκεί η Μοντελέ και λέει η... η μητρική εταιρεία, θα πουλά. Αλλά δεν θα πουλήσει τα προϊόντα στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία, γιατί εκεί πουλάω ακριβότερα. Mm. Πουλάει ακριβότερα τα ίδια προϊόντα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία σε σχέση με τη Γερμανία. Σε περιοχέ που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα οι πολίτε. Πράγματι. Αλλά πουλάει σε διαφορετικέ τιμέ, ακριβότερα, φτηνότερα, ανάλογα όπω παίζεται το παιχνίδι, και σε χώρε σχεδόν ομοειδή και δίπλα-δίπλα. Στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, για παράδειγμα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι των πολυεθνικών ΣΥΑ και το πληρώνουν οι καταναλωτέ με δισεκατομμύρια. Καπέλα αυτό ακριβώ ήταν που έφυγε και στην επιστολή του προ την, την Κομισιόν ο Κυριάκο Μητσοτάκη, τώρα πριν από λίγε μέρε. Το ερώτημα όμω είναι τι περιθώρια παρέμβαση υπάρχουν. Αντί και το πληρώνει η Μοντελέζα αυτό το πρόστιμο, ή το προσβάλλει και πληρώνει ένα μέρο αυτού, Με Υπάρχουν πρατικά, πρακτικά παρεμβατικέ δυνατότητε στην Κομισιόν, έτσι ώστε να μην συμβαίνει στην αφετηρία του κάτι τέτοιο η Κομισιόν έχει τη δύναμη να το επιβάλλει. Η Ενωμένη Ευρώπη έχει τη δύναμη να τα βάλει με τέτοιου κολοσσού, διότι μοντελές είχε κέρδη πέρσι 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί κανένα κράτο μέλο μόνο του να παλέψει τέτοιου γίγαντε. Όλη η Ευρώπη μαζί μπορεί, αν θέλει η Κομισιόν, και αν δείξει αντανακλαστικά. Γιατί δεν μα έχει συνηθίσει και στι πιο γρήγορε αποφάσει στο παρελθόν. Ελπίζουμε να αλλάξει. Για να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.